Πάμε λοιπόν να δούμε τι έχει γίνει, κυρία Κλάδη μου, με ποιον. Με τον Κωστόπουλο. Τι έγινε ο Κωστόπουλος, έγινε σεφ, άλλαξε επάγγελμα. Ναι, το έχει πάρει πολύ στα ζεστά. Τι έγινε, ο πρώην παρουσιαστής και εκδότης. Άνοιξε το σαντουιτσάδικο, αυτό το περίφημο σαντουιτσάδικο στο Κολωνάκι που παρουσιάζεται ως πολύ γκουρμέ και πολύ ιδιαίτερο. Εγώ όσες φορές έχω περάσει από εκεί, ένα απλό σαντουιτσάδικο. Μπορεί να είναι πολύ νόστιμο, αλλά δεν ξέρω. Δεν μην υποτιμάς που άλλο το σαντουιτσάδικο. Εσύ τρως σάντουιτς. Φυσικά δεν έχω φάει από τον Πέτρο, θα ήθελα πολύ να φάω, διότι λένε καλά λόγια για την κουζίνα του, έτσι. Ναι, δεν μαγειρεύεις όμως εκεί, σε σάντουιτς. Ναι, όμως εδώ πέρα τώρα βλέπουμε, ο ίδιος ανακοίνωσε ότι αναλαμβάνει πλέον και επίσημα την κουζίνα ενός φίλου του γνωστού εστιατορίου στη Μύκονο. Θα είναι ο υπεύθυνος για την κουζίνα. Για δηλαδή, καλό το λέει αυτό τώρα. Θα γίνει σεφ. Συγγνώμη, για καλό ή για κακό το λέει αυτό. Μπαλκόνι μου να πέσω. Ναι, ότι θα πας εκεί και θα τρως τα χέρια του Κωστόπουλου, τι. Εδώ πέρα είναι η φωτογραφία που ανέβασε. Θα αναλάβει λοιπόν το. Πατάτε στη γεννητή και δεν φτιάχνει. Το βλέπουμε. Όχι, γενικότερα. Αυγά βραστά τα φτιάχνει με πολύ μεγάλη επιτυχία. Τα αυγά βραστά. Να ψήνει το ψωμάκι μπορεί. Να πλώνει τη μαγιονέζα μπορεί. Τώρα τι σε αυτό. Είναι ότι ήδη από παλαιότερα που ήταν εκδότης έλεγε πολλές φορές, μιλούσε ότι εγώ μαγειρεύω και είναι χόμπι μου η κουζίνα κτλ. Ναι. Πλέον το κάνει και επαγγελματικά από ό,τι βλέπουμε. Είναι το μόνο σίγουρο είναι ότι δεν θα κάνει βλάχικο πάντως, έτσι. Ναι. Δεν βλάχικο. Δεν είμαστε εσύ. Δεν θα μαγειρέψει. Ναι, ήρθα από τον Μπάκινγχαμ. Σε μένα μην τα λέτε, στον Πέτρο. Για τον Πέτρο, τολμάω, δεν με ενδιαφέρει. Μιλήστε, η αυτοελευθερία έχουμε εδώ πέρα. Στη φόρα είμαστε εδώ. Να μου πει από πού έχει καταγωγή, αν ήταν στο Μπάκινγχαμ, αν έχει μεγαλώσει εκεί. Από το Βόλο. Σε ποια σχολεία πήγε. Από το Βόλο. Με ποιους έκανε παρέα. Με τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Τη έβγαλε τον νίκη τη Βασίλισσα Ελισάβετ. Ή την τάιζε πατατάκι. Μάλιστα. Πάμε λοιπόν. Πάμε να δώσουμε μπαραλάν, φωνάζει ο κόσμο. Μπαραλάν, δεν μπορούμε άλλο, εγκληματικότητα στα ύψη, χτυπάνε.